φεύγετε ευχαριστημένοι από τον πόντο, δυσαρεστημένοι από το ότι δεν πήρατε τη νίκη, ενώ δημιουργήσατε πολλές ευκαιρίες. Τι αφήνει αυτό το μάτς? Μπορούσαμε να κερδίσουμε αυτό το μάτς. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε. Κρατήσαμε το 0 πίσω, είναι πολύ σημαντικό. Και συνεχίζουμε να κοιτάξουμε τον επόμενο αγώνα. Και με τον Παναθηναϊκό, πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Και με την ΑΕΛ σήμερα, πολλές καλές προϋποθέσεις δημιουργήσατε και πάλι στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά και πάλι δεν ήρθε γκολ. Γιατί? Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Προσπαθούμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Όλοι οι παίχτες έχουν αυτόν τον σκοπό. Πιστεύω ήμασταν άτυχοι σήμερα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αλλά θα έρθει το γκολ. Γεράσιμο, ήσασταν πάρα πολύ ζωντανοί στο κυνήγι της έκτης θέσης. Έχετε μείνει αρκετά πίσω από αυτήν την θέση μετά τα δύο τελευταία αποτελέσματα. Υπάρχει ακόμα στο μυαλό σας ότι μπορείτε να προλάβετε ή έχει αλλάξει ο στόχος? Εννοείται. Εμείς παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε παιχνίδι. Οι τρεις πόντοι είναι πολύ σημαντικοί σε κάθε παιχνίδι και θα μας βοηθήσουν, αν έρθουν και τα αποτελέσματα έτσι όπως πιστεύουμε, να φτάσουμε μέχρι και εξάδα. Για να έρθουν τα αποτελέσματα, θα πρέπει να αλλάξει το κομμάτι της αποτελεσματικότητας, εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα? Εννοείται και εκεί και σε πολλούς άλλους τομείς που θέλουν και τακτικά θέματα με τον προπονητή να μιλήσουμε όλοι μαζί και να τα βάλουμε κάτω και να κοιτάξουμε να κερδίζουμε κάθε αγώνα να και να είμαστε ανταγωνιστικοί.